Είμαι ο Βαγγέλης Δρίσκας και θέλω να σας μάθω να μαγειρεύετε με αυτοπεποίθηση τα πιο νόστιμα πιάτα της ζωής σας. Διαμαντάκια από την ελληνική κουζίνα, συνταγές από όλο τον κόσμο, πιάτα εστιατορικά και πολλά αγαπημένα γλυκά. Καλώς ήρθατε στο Σεφ στην κουζίνα σας. Στο σημερινό επεισόδιο φτιάχνουμε μια αγαπημένη λιχουδιά μικρών και μεγάλων. Πίτσα με κοτόπουλο μπάρμπεκιου. Μαθαίνουμε όλα τα βήματα για να ψήσουμε στην εντέλεια μοσχαρίσκια ταλιάτα, την οποία σερβίρουμε με καραμελωμένα κρεμμύδια. Δοκιμάζουμε μια κλασική ιταλική μακαρονάδα με ιδιαίτερη ονομασία. Δίχρωμες ταλιατέλες παπαλίνα. Φτιάχνουμε μια δροσερή και εντυπωσιακή τούρτα μπανόφι και κλείνουμε με ένα πιάτο από την ισπανική κουζίνα. Πατατοσαλάτα με λουκάνικα και βιναγκρέτ πιπεριάς. Έχουμε καιρό να κάνουμε μια ωραία πίτσα και σήμερα σας έχω την απόλυτη συνταγή για το καλοκαίρι. Πίτσα με κοτόπουλο μπάρμπεκιου. Πώς σας φαίνεται η ιδέα? Εντάξει. Είναι ένας φοβερός συνδυασμός, παιδιά, και είναι και πολύ δημοφιλής συνδυασμός αυτός. Το έχω ψάξει. Έχω ρωτήσει γνωστούς φίλους και κυριότερο είναι πολύ δημοφιλής αυτός ο συνδυασμός και στους μικρούς μας φίλους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πίτσα με κοτόπουλο μπάρμπεκιου, ξεκινώντας πρώτα από τη ζύμη. Πάμε να θυμηθούμε λίγο, επειδή μου έχετε ξαναζητήσει, πώς μπορούμε να κάνουμε μια ωραία βάση πίτσας. Ένα, εδώ είναι η συνταγή. Γρήγορα και απλά. Λοιπόν, η καλύτερη δουλειά γίνεται στο μίξερ με γάντζο για να ζυμωθεί ωραία και αποτελεσματικά. Οπότε τα βασικά μας υλικά είναι αλεύρι. Θα βάλουμε αλεύρι για κάθε χρήση. Κάνουμε μια απλή σπιτική πίτσα, έτσι. Και παρόλο που βάζουμε αλεύρι σκληρό εδώ για να κάνουμε ζύμη πίτσα, εδώ αυτό το αλεύρι που είναι για κάθε χρήση είναι ιδανικό, γιατί θα μου κάνει μια πολύ αφράτη ζύμη. Λοιπόν, συνεχίζω ρίχνοντας μαγιά ξερή. Η πρακτική μας ευκολία, δεν χρειάζεται να τη μουλιάσουμε σε νερό, κατευθείαν μέσα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Λίγη ζάχαρη και λίγο αλάτι. Συνεχίζω με ελαιόλαδο. Θα μου δώσει γεύση και παράλληλα θα μου κάνει και τραγανή τη ζύμη. Και στο τέλος ρίχνω το νερό. Και ξεκινάω το ζύμωμα. Για να κάνουμε ένα ωραίο ζυμάρι πίτσας πρέπει να το ζυμώσουμε για 5-6 λεπτά σε αυτή την ταχύτητα. Οπότε ζυμώνουμε και μετά θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα σας δείξω τώρα το ζυμάρι έτσι όπως έχει γίνει, ωραίο αφράτο βελούδινο. Να το παιδιά, απολαυστικότατο. Το βλέπετε? Όσο πιο μαλακό είναι και πιο αφράτο, τόσο πιο νόστιμη, ωραία, αφράτη θα γίνει και η βάση μας. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά βελούδινο. Το βλέπετε, ε? Απίθανο, παιδιά, είναι απόλαυση. Λοιπόν, αυτό τώρα το σκεπάζουμε με μεμβράνη τροφίμων, το αφήνουμε για καμιά ώρα να ξεκουραστεί, να φουσκώσει και μετά από μια ώρα έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Παρόλο που έχουμε κάνει και άλλη φορά πίτσα, μου έχετε ζητήσει τη συνταγή, οπότε εδώ βήμα-βήμα η σωστή βάση για την πίτσα. Εδώ τώρα θα ρίξω λίγο αλεύρι για να μπορέσω να το ξαναζυμώσω. Και πάμε τώρα σιγά σιγά έτσι, με το χέρι μου, ξεκολλάω τη ζύμη από τα τυχώματα εδώ του μπολ και έχουμε μια σούπερ αφράτη ζύμη, η οποία είναι ακόμη πιο βελούδινη, ακόμη πιο αφράτη, ακόμη πιο απολαυστική. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αυτό είναι. Εδώ θέλουμε λίγο αλεύρι τώρα γύρω-γύρω για να τη δουλέψουμε. Και πάντα όταν δουλεύουμε τη ζύμη προσπαθούμε να τη φέρουμε περιμετρικά προς τα μέσα και ποτέ δεν βάζουμε εδώ αλεύρι για να μην εγκλωβίσουμε το αλεύρι εδώ και κάνουμε μικρούς θυλακές έτσι που θα γίνουν τελικά λάσπη. Θέλουμε το αλεύρι περιμετρικά να μας καλύπτει, να μας χαϊδεύει τη ζύμη και σιγά-σιγά να μας δίνει την άνεση να μπορούμε να τη δουλέψουμε με τα χέρια μας χωρίς να κολλάει στα χέρια μας. Πάρα πολύ απλά και ωραία. Με αυτή την ποσότητα τώρα μπορούμε να κάνουμε 4 πολύ λεπτές βάσεις, 3 μέτριες ή 2 πιο αφράτες. Εγώ θα κάνω 2 πιο αφράτες για να κάνω 2 πίτσες χορταστικές. Οπότε, έρχομαι εδώ, κόβουμε τη ζύμη στα 2.
Έχουμε λοιπόν το ταψάκι μας έτοιμο. Έχω βάλει και λαδόκολλα και με το πλάστη ανοίγω τη ζύμη στη διάμετρο εδώ του ταψιού. Δεν σας κάνω αυτά τα μαγικά που κάνουν οι επαγγελματίες που πετάνε τη ζύμη στον αέρα και την κάνουν έτσι κύκλο, έτσι. Με το πλάστη σίγουρα να ανοίξει σε έναν ωραίο δίσκο. Είπαμε, κάνουμε σπιτική ζύμη. Το στοίχημα εδώ να κάνουμε σωστή βάση. Να την ανοίξουμε στη σωστή διάσταση, στη σωστή διάμετρο και το κυριότερο να είναι νόστιμη. Και εδώ δεν έχουμε μόνο νόστιμη βάση, μετά έχουμε και ωραία νόστιμα υλικά από πάνω. Αυτό ήταν. Και τώρα μεταφέρουμε τη ζύμη εδώ στο ταψάκι. Και έχουμε έτοιμη την πρώτη μας βάση. Συνεχίζω και με τη δεύτερη βάση. Οι βάσεις μου είναι έτοιμες για ψήσιμο. Αφού τις έβαλα εδώ στο ταψάκι, τις άφησα να ξεκουραστούν για μισή ώρα και τώρα είναι έτοιμες για να πάμε στον φούρνο. Λοιπόν, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Θα τις αφήσετε εδώ στο ταψάκι μισή ώρα και μετά προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς και τις ψήνετε για περίπου 7-8 λεπτά. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Ψήνουμε για λίγο τις βάσεις για να μπορέσουμε μετά να βάλουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και να επιταχύνουμε λίγο το ψήσιμο στη δεύτερη φάση. Έτσι. Και στο τέλος τώρα της συνταγής θα δείτε και μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να ετοιμάσετε και μεγαλύτερη ποσότητα, πώς μπορείτε να τη συντηρήσετε στην κατάψυξη, έτσι ώστε να απολαμβάνετε σπιτική πίτσα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο το καλοκαίρι, όλο το χρόνο. Λοιπόν, πάμε φούρνο και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Κοιτάξτε τι ωραίες που είναι οι ζύμες μετά από 8 λεπτά. Αυτές είναι οι βάσεις μας. Τώρα, όσο είναι έτσι ωραίες ζεστές, κοιτάξτε εδώ, φεύγει και ο ατμός από εδώ. Έχουν αυτή την τάση να φουσκώνουν, αλλά είναι η σπιτική ζύμη, αυτή η απίθανη σπιτική ζύμη. Έτσι, και μοσχοβολάει. Λοιπόν, τις πατάω εδώ για να απλώσω στην αρχή λίγη barbecue κλασική. Εδώ τώρα κάνουμε μια ανατροπή. Δεν βάζουμε σάλτσα ντομάτας, βάζουμε σάλτσα barbecue. Πιστέψτε με, ταιριάζει πάρα πολύ και με τη ζύμη και με τα τυριά και με όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα βάλουμε εδώ. Οπότε πάμε σε πρώτη φάση να απλώσουμε λίγη σάλτσα barbecue. Γενικά δεν το παρακάνουμε με τις σάλτσες εδώ στη βάση. Δύο κουταλιές είναι υπέρ αρκετές. Πάμε τώρα και στο κοτόπουλο. Ρίχνω την υπόλοιπη σάλτσα barbecue εδώ στο κοτόπουλο. Εδώ έχω κοτόπουλο ψαχνό, βρασμένο, ξεψαχνισμένο ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το ψαχνό από το στήθος και από το μπούτι, έτσι σε μεγαλούτσικα κομμάτια για να μην ξεροψηθούν πάνω στην πίτσα και να καταλαβαίνουμε ότι έχει ωραίο ψαχνό κοτόπουλου. Και εδώ ένας κλασικός συνδυασμός, παιδιά, και πολύ ταιριαστός, κοτόπουλο με σάλτσα barbecue. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πάμε να συνθέσουμε τώρα τις πίτσες. Πρώτα, απλώνω στη βάση ένα μείγμα από τρία τυριά. Γκούντα, ένταμ και μοτσαρέλα. Και τα τρία τυριά αυτά δίνουν κάτι από τη γεύση τους και από την υφή τους. Και όλα μαζί μου δίνουν ένα πολύ ωραίο μαστιχωτό αποτέλεσμα και πολύ νοστιμιά. Είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα για πίτσα. Σας θυμίζω πως έχει μέσα γκούντα, ένταμ και μοτσαρέλα. Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Βάζω λοιπόν εδώ στη βάση το μείγμα των τριών τυριών και μετά βάζω το ψαχνό του κοτόπουλου με τη σάλτσα barbecue.
Συνεχίζω με ψιλοκομμένες πιπεριές χρωματιστές, κίτρινες, κόκκινες. Αν σας αρέσει και η πράσινη, βάλτε και πράσινη. Εμένα μου αρέσουν αυτές γιατί είναι γλυκές. Ντοματίνια κομμένα στη μέση. Στο μεταξύ δεν μιλάει κανείς, δεν σχολιάζει κανείς. Περιμένω τις εντυπώσεις σας. Ησυχία. Και στο τέλος ρίχνω και λίγο ρεγκάτο. Τριμμένο ρεγκάτο, το οποίο θα έρθει και θα λιώσει ωραία. Έχει και ωραία γεύση, έχει και ωραία αλμύρα και έρχεται μια πολύ ωραία ισορροπία εδώ στην πίτσα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, έτσι. Είναι υπερπλήρης. Λοιπόν, ας κάνουμε και τη δεύτερη πίτσα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και πάμε για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 220 βαθμούς. Γιατί τώρα βάζουμε δύο ταψιά μαζί, έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη σπιτική πίτσα. Ωραία και απλά. Λοιπόν, θα τη φτιάξετε, παιδιά, γιατί είδατε όλες τις οδηγίες και για τη βάση. Σας έδωσα και μια πολύ ωραία ιδέα. Νομίζω ότι αυτή θα γίνει το hit του καλοκαιριού. Πάμε φούρνο. Για δύο πίτσες με κοτόπουλο μπαρμπεκιού θα χρειαστείτε για τη βάση 500 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 7 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 300 ml νερό, 1 κουταλάκι του γλυκού ανθό αλαφιού σε νυφάδες, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και για τα toppings, 600 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλου βρασμένο και ξεψαχνισμένο, 1 βάζο σάλτσα μπαρμπεκιού κλασική, 100 γραμμάρια τριμμένο ρεκάτο, 200 γραμμάρια μίξ τριών τυριών, 2 χρωματιστές πιπεριές κομμένες και 200 γραμμάρια ντοματίνια. Αφού ψηθούν οι βάσεις της πίτσας στην πρώτη φάση, αφήστε τις να κρυώσουν και μετά τυλίξτε τις με μεμβράνη τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τις διατηρήσετε στην κατάψυξη για ένα μήνα. Αφήστε τις να αποψυχθούν για να συνεχίσετε το ψήσιμο με τα υπόλοιπα υλικά. Για πιο έντονη γεύση, σοτάρετε το φιλέτο κοτόπουλου με τη σάλτσα μπαρμπεκιού.
Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου συνταγές. Μοσχαρίσια ταλιάτα. Από τα πιο αγαπημένα μου πιάτα. Μαγειρεύεται πολύ γρήγορα, είναι εξαιρετικά νόστιμο αυτό το κρέας έτσι όπως θα το μαγειρέψουμε και σήμερα σας δίνω μια ωραία εκδοχή με καραμελωμένα κρεμμύδια. Τι είναι η ταλιάτα και πώς τη μαγειρεύουμε, θα έρθει η ώρα της, όμως τώρα ξεκινάμε πρώτα από τα καραμελωμένα κρεμμύδια, τα οποία θέλουν λίγο χρόνο παρασκευής και μετά θα προχωρήσουμε παρακάτω στη συνταγή. Εδώ έχω κόψει κρεμμύδια σε πολύ λεπτές φέτες. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Ελαιόλαδο. Και ρίχνω τα κρεμμύδια. Για να τα καραμελώσουμε σωστά και για να αποκτήσουν βαθιά νοστιμιά θα πρέπει να τα σοτάρουμε για 20 λεπτά περίπου σε μέτρια ένταση από τη στιγμή που θα αρχίσουν έτσι να τσιντζιρίζουν. Οπότε τώρα μόλις τα ρίξα και αρχίσαν και πήραν μπρος, χαμηλώνω την ένταση και τα αφήνω να μαγειρευτούν για 20 λεπτά. Πολύ σιγά, πολύ αργά και έτσι θα αποκτήσουν πολύ νοστιμιά. Θα ρίξω λίγο λάδι ακόμη. Εγώ τώρα εδώ, λόγω τηλεοπτικού χρόνου, θα σας δείξω τη διαδικασία συνοπτικά. Αφήνουμε λοιπόν τα κρεμμύδια να υδρώσουν στην αρχή και μετά από 20 λεπτά θα έχουν γυαλίσει και σιγά σιγά θα αρχίσουν να μαλακώνουν. Μετά λοιπόν τα 20 λεπτά ρίχνουμε ξύδι μπαλσάμικο, ρίχνουμε καστανή ζάχαρη και λίγο αλάτι. Ανθόλατιου σε νυφάδας. Και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 20 λεπτά σε μέτρια ένταση μέχρι να έρθουν να μαλακώσουν τελείως και να αρχίσουν να βγάζουν μια πολύ ωραία γλυκιά μυρωδιά. Και παράλληλα θα έχουν αποκτήσει και μια πολύ ωραία γλυκιά γεύση. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να καραμελώσουμε ωραία τα κρεμμύδια. Τώρα, τι κάνουμε με τα καραμελωμένα κρεμμύδια? Πέρα από το ότι τα χρησιμοποιούμε σε αυτή την ταλιάτα, σαν ένα πολύ ωραίο συνοδευτικό, είναι ωραίο υλικό για να κάνουμε μια ωραία σάλτσα για μακαρονάδα. Θα έρθει η ώρα της, θα τη δοκιμάσουμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και μια ωραία γέμιση με λευκά τυριά για τάρτες ή για πίτες. Να λοιπόν, 2-3 έτσι ωραίες ιδέες γρήγορες. Τα αφήνουμε λοιπόν να μαγειρευτούν και πάμε στην επόμενη φάση να συνεχίσουμε με το κρέας. Τα καραμελωμένα κρεμμύδια είναι έτοιμα, οπότε προχωράμε τώρα τη συνταγή μας. Παιδιά, είναι ένα γλύκισμα. Αυτό σας λέω, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Φτιάξτε τα, θα γίνει ένα από τα αγαπημένα σας συνοδευτικά σε πολλά πράγματα. Τώρα, πάμε στην ταλιάτα. Εδώ είναι ένα κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος. Ουσιαστικά μιλάμε για μοσχαρίσια κόντρα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν βρίσκεται χαμηλά, στο κάτω-κάτω μέρος της πλάτης. Είναι μία μπριζόλα ουσιαστικά, χωρίς κόκαλο, σκέτο ψαχνό. Ταλιάτα είναι ένα είδος κοπής, είναι μία λεπτή φέτα. Για να ψήσουμε την ταλιάτα θέλουμε ένα πολύ ζεστό σκαροτήγανο. Το έχω βάλει λοιπόν εδώ στην εστία μου να κάψει πολύ καλά. Έβαλα 2 σκαροτήγανα γιατί έχω 4 ταλιάτες. Η μόνη προετοιμασία που κάνουμε είναι να ρίξω λίγο λάδι και να τις αλείψω με λίγο ελαιόλαδο. Και από τις δύο πλευρές. Και ξεκινάμε το ψήσιμο. Θέλουμε περίπου 3 με 4 λεπτά ψησίματος, 2 λεπτά από κάθε πλευρά του πολύ για να τις ψήσουμε και να είναι medium rare. Medium rare σημαίνει ελαφρώς ψημένες, ζουμερές, λίγο κόκκινες στο εσωτερικό τους αλλά πολύ νόστιμες. Έτσι τρώγεται το μοσχαρίσιο κρέας. Κοιτάξτε τι ωραία που ψήνεται, έτσι θέλουμε πολύ δυνατή ένταση εδώ. Θέλουμε λίγα λεπτά όπως σας είπα, θα ψηθούν και ξαναγυρίζουμε μετά για να συνεχίσουμε το σερβίρισμα. Και όσο ψήνονται εδώ οι ταλιάτες, αρωματίζω με φρέσκο δενδρολίβανο. Ουσιαστικά τι κάνω, ρίχνω λίγο δενδρολίβανο εδώ πάνω φρέσκο. Θα το αφήσω λίγο να ζεσταθεί, να καεί για να βγάλει τα εθέρια έλαιά του. Απλά και ωραία. Γυρίζω τις ταλιάτες και από την άλλη πλευρά. Και έχουν ψηθεί στην εντέλεια, παιδιά. Αυτό είναι.
Όνειρο. Δεν το παρακάνουμε με τα φρέσκα μυρωδικά. Θέλουμε ίσα ίσα να βγάλουν τα αρώματά τους. Τώρα, η τελευταία κίνηση. Κλείνω την αστεία και αλατίζω με ανθό αλατιού σε νυφάδες. Εδώ έχει την τέλεια εφαρμογή του. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα που θα κάνετε πάνω σε ένα κομμάτι ψημένου κρέατος. Πασπαλίστε με ανθό αλατιού σε νυφάδες, που είναι 100% φυσικό θαλασσινό αλάτι, και πραγματικά θα δοκιμάσετε την απόλυτη νοστιμιά. Ο τέλειος συνδυασμός. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα, τόσο απλά και τόσο γρήγορα. Θέλουμε λοιπόν εδώ στη βάση τρυφερά σαλατικά. Και επειδή πολλές φορές βλέπω όταν σερβίρουν τα λιάτα, την κόβουνε πριν φτάσει στο τραπέζι και έτσι ξεζουμίζεται το κρέας. Εγώ δεν θέλω να την κόψετε την ταλιάτα, θα την αφήσετε ολόκληρη, γιατί όταν κόβουμε το κρέας φεύγουν και οι χυμοί του. Εμείς θέλουμε το κρέας ολόκληρο, να φτάσει ολόκληρο κομμάτι και να το κόψει ο καθένας στο πιάτο του, έτσι ώστε να απολαύσει ένα ωραίο ζουμερό κρέας. Βάζουμε λοιπόν και την ταλιάτα εδώ και στο κέντρο βάζω τα καραμελωμένα κρεμμύδια, οπότε ο καθένας βάζει το πιάτο του όσο θέλει, και γαρνίρω εδώ με φλέικς τυριού. Για την ταλιάτα με καραμελωμένα κρεμμύδια για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια μοσχαρίσια κόντρα ή κιλότο, 4 κλωναράκια δεντρολίβανο, 1 λεμόνι, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες, ανάμεικτα τρυφερά σαλατικά για το σερβίρισμα, 100 γραμμάρια Grand Flakes και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και για τα καραμελωμένα κρεμμύδια θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κρεμμύδια, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι μπαλσάμικο, 1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη και ανθό αλατιού σε νυφάδες. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου πρόταση για να κάνετε μια ωραία μοσχαρίσια ταλιάτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, με ωραία φλέικς τυριού, αρωματισμένες ταλιάτες με δενδρολίβανο, με ανθό αλατιού, τα έχουν όλα. Εύκολο, πολύ γρήγορο πιάτο και συγκλονιστικά νόστιμο. Τα πιο τρυφερά κομμάτια κρέατος για τα λιάτα είναι η μοσχαρίσκια κόντρα και το καπάκι από το μοσχαρίσκιο κιλότο κομμένο σε μεγάλες φέτες. Αφού ψηθεί η ταλιάτα, αφήστε την να ξεκουραστεί για 2-3 λεπτά και κόψτε την μετά για να μην χάσει τους χυμούς της. Το medium προς medium rare ψήσιμο είναι το ιδανικό για την ταλιάτα για να παραμείνει ζουμερή και νόστιμη.
βασικά υλικά χαρακτηρίζουν το γλυκό που θα φτιάξουμε τώρα. Καραμελωμένο γάλα και μπανάνες. Και πού πάει το μυαλό μας όταν έχουμε αυτά τα υλικά? Μπανόφι! Μπράβο, η σωστή απάντηση είναι αυτή. Μπανόφι έχω φτιάξει αρκετές φορές, όχι αρκετές φορές, έχω φτιάξει 3-4 φορές στις παλιότερες εκπομπές. Ήρθε η ώρα να δούμε τώρα τον μπανόφι με μια διαφορετική ματιά. Θα κάνουμε μια δροσερή τούρτα μπανόφι. Καλοκαιρινή, ωραία, λαχταριστή και το κυριότερο πολύ εύκολη. Και έχει και μια πρωτοτυπία ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις μπανάνες. Λοιπόν, ένα γλυκό που δεν το έχω κάνει ακόμη στο σεφ στην κουζίνα σας. Οπότε ήρθε η ώρα, μου το ζητάτε, θα το ξανακάνουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε μια πολύ ωραία δροσερή τούρτα μπανόφι. Απλά και νόστιμα και αποτελεσματικά. Παιδιά, αυτή η συνταγή είναι σούπερ, θα σας μείνει στο συνταγολόγιο και θα την κάνετε πολλές φορές. Ξεκινάω πρώτα με τις μπανάνες. Θέλω 4 μπανάνες, τις έχω ξεφλουδίσει. Οπότε η επόμενη κίνηση είναι να τις κόψω κατά μήκος στη μέση. Τώρα άμα σπάσουν δεν μας πειράζει αυτό, γιατί ουσιαστικά θα τις ψήσουμε. Αυτή είναι η πρωτοτυπία τους εδώ. Έχουμε λοιπόν μπανόφι με ψητές μπανάνες. Ουσιαστικά στην κρέμα έχουμε ωραίες ψημένες μπανάνες. Θέλω ένα ταψί και εδώ θα βάλω με τη σειρά τις κομμένες μπανάνες. Με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Και πασπαλίζω με καστανή ζάχαρη. Η καστανή ζάχαρη τώρα θα έρθει και θα λιώσει όπως θα τις βάλω στο φούρνο, θα τις καραμελώσει και θα δώσει φοβερή γεύση στις μπανάνες και στο γλυκό φυσικά. Ψημένες καραμελωμένες μπανάνες. Εντάξει, δεν λέω κάτι άλλο, αλλά αφορμή για αυτό το γλυκό πήρα από το καραμελωμένο γάλα που έχω εδώ μπροστά μου, το οποίο είναι έτοιμο στο κουτάκι του και είναι η πρακτική ευκολία, έτσι. Και με αυτό κάνουμε θαύματα, κάνουμε δεκάδες γλυκά. Ένα από τα γλυκά είναι αυτό το μπανόφι, αυτή η τούρτα μπανόφι που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έτοιμες οι μπανάνες, πάμε για ψήσιμο. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς σε αέρα και αντιστάσεις ψήνουμε για 20 λεπτά. Και μετά τις αφήνουμε να κρυώσουν για να μπορέσουμε να τις επεξεργαστούμε. Πάμε φούρνο. Και αφού ψηθούν οι μπανάνες, τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς για να κάνουμε την κρέμα με το καραμελωμένο ζαχαρούχο και τις ψημένες μπανάνες. Είναι μια γλυκιά κρέμα, παιδιά, απίστευτα νόστιμη, πολύ ιδιαίτερη και είναι η βάση για πολύ ωραία γλυκά. Λοιπόν, τι κάνουμε, θέλουμε ένα blender και εδώ τώρα θα βάλω τις μπανάνες. Συνεχίζω με το καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα. Πάει η εποχή που βράζαμε ζαχαρούχο γάλα με τις ώρες, παιδιά. Έτοιμο καραμελωμένο γάλα μέσα στο κουτάκι του. Το έχουμε στο ντουλάπι και πραγματικά είναι η λύση για να κάνουμε γρήγορα και εύκολα γλυκά. Άσε που τρώγεται έτσι με το κουτάλι και είναι πραγματικά κόλαση. Το έχετε δοκιμάσει, έτσι φαντάζομαι. Αλίμονο. Φίλοι μου, όλοι εδώ μέσα. Εκτός από αυτή την κρέμα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως γέμιση μέσα σε ντόνατς. Να το κάνουμε γέμιση μέσα σε κέικ, να το κάνουμε γέμιση σε τούρτες, να το βάλουμε μέσα σε κρέπες. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές χρήσεις. Αυτή η κρέμα αξίζει την προσοχή σας. Θέλω να τη φτιάξετε. Και τι κάνω, κλείνω το blender και χτυπάω αυτά τα δύο υλικά. Μια φράση χαρακτηρίζει αυτή την κρέμα. Όλα τα λεφτά. Εντάξει. Φαίνεται έτσι. Κόλαση. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ έχω χτυπήσει φυτική ζαχαροπλαστική για 4-5 λεπτά στον κάδο του μίξερ σε υψηλή ταχύτητα. Είναι μια ωραία σαντιγή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκά, σε τούρτες. Είναι σταθερή, είναι γλυκιά, δεν κόβει, δεν πέφτει, δεν χάνει τον όγκο της. Οπότε μου λύνει τα χέρια γιατί πραγματικά είναι πολύ εύκολη σαντιγή και πρακτική. Τώρα, εδώ θα ρίξω αυτή την ωραία κρέμα με τις καραμελωμένες μπανάνες και το καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα.
κοιτάξτε εδώ. Απίθανη κρέμα, παιδιά. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι όλα τα λεφτά, γιατί είναι πεντανόστιμη. Και με μία μαρίζ ανακατεύω για να ενωθούν αυτά τα δύο υλικά. Θέλω να ομογενοποιηθούν, να γίνει μια ωραία βελούδινη κρέμα. Και αυτή η φυτική ζαχαροπλαστική εδώ θα με βοηθήσει πραγματικά, γιατί όταν θα την αφήσω στο ψυγείο θα σταθεροποιηθεί, θα δέσει ωραία. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά-καλά και αυτή είναι η βασική κρέμα της τούρτας μας. Εδώ θέλει πολύ καλό ανακάτεμα και μάλιστα η Μαρίζ μας βοηθά, γιατί παίρνουμε την κρέμα γύρω-γύρω από τα τυχώματα και την ανακατεύουμε. Ωραία και καλά. Και παιδιά μου σχογολάει, πραγματικά εδώ πέρα μου σχογολάει και το καραμελωμένο ζαχαροκοκάλα και οι μπανάνες. Έχει και ωραία μυρωδιά εκτός από γεύση. Επόμενη κίνηση. Χρειάζομαι ένα ταψί ή μία φόρμα με διαστάσεις 20x20. Βάζω μέσα δύο φύλλα λαδόκολλας έτσι ώστε να μπορέσω να ξεφορμάρω με ευκολία το γλυκό και ξεκινάμε. Θέλω μπισκότα, τύπου πτυμπέρ και καφέ. Εδώ έχω κάνει έναν καφέ εσπρέσο, τον έχω κάνει decaf έτσι ώστε να δοκιμάσουν και οι μικρότεροι φίλοι μας αν θέλουν να δοκιμάσουν αυτό το γλυκό. Προτείνω λοιπόν να βάλετε ένα καφέ decaf, τον αφήνω να κρυώσει για λίγο. Έχω τα μπισκότα τα τύπου πτυμπέρ και ξεκινάμε τη σύνθεση του γλυκού. Ξεκινάμε λοιπόν. Βουτάμε στιγμιαία τα μπισκότα και τα βάζουμε στη βάση εδώ της φόρμας. Εδώ θέλει πολύ γρήγορο βούτυγμα, να μην μουλιάσουν πολύ και να μην διαλυθούν. Και αφού βάλουμε μία σειρά μπισκότα, απλώνουμε λίγη κρέμα. Την απλώνουμε έτσι ωραία-ωραία για να καλύψει την επιφάνεια εδώ της φόρμας, να καλύψουμε όλα τα μπισκότα. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο πάλι. Και πάλι στρώνω κρέμα. Και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και στρώνω ένα λάξ, μπισκότα και κρέμα μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Η τελευταία στρώση πάνω-πάνω θα είναι κρέμα. Αυτό θα προσέξουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Για την τούρτα μπανόφι για μία φόρμα 20x20 εκατοστά θα χρειαστείτε 5 μπανάνες, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 1 κουτί καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα, 500 ml φυτική ζαχαροπλαστικής, 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου πτυμπέρ, 100 ml καφέ εσπρέσο, 100 γραμμάρια τριμμένα καρύδια, 100 γραμμάρια τριμμένη κουβερτούρα.
Και αφού λοιπόν στρώσουμε τα υλικά μας εδώ στο ταψί, αφήνουμε το γλυκό μέσα στο ψυγείο για 3-4 ώρες. Θέλουμε να σφίξει κρέμα. Τώρα, αν έχετε χρόνο, αφήστε το και 6 ώρες, έτσι. Αλλά με ένα τέτοιο νόστιμο γλυκό, νομίζω δεν κρατιέται κανείς. Γιατί εγώ ήδη έχω ετοιμάσει ένα, γιατί αν περίμενα εδώ 6 ώρες ή 4 ώρες να σφίξει αυτό το γλυκό, θα με τρώγαν ζωντανό. Το ήξερα. Λοιπόν, γι' αυτό ετοίμασα ένα και να το αποτέλεσμα. Εδώ είναι το γλυκό μας μετά από 4 ώρες στο ψυγείο. Έτσι. Αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει έτσι γιατί είναι σπιτικό, γιατί φαίνονται λίγο τα μπισκότα, γιατί η κρέμα είναι λίγο άτεχνη, αλλά όμως έχει πάρα πολύ νοστιμιά και έχει και πάρα πολύ αγάπη. Πάντα. Λοιπόν, οπότε τώρα η τελευταία μας κίνηση για να γαρνίρουμε το γλυκό. Πασπαλίζω εδώ τριμμένη κουβερτούρα στην επιφάνεια. Να σας πω εδώ πέρα τα μικρά μυστικά. Για να ισορροπήσουμε όλες τις γεύσεις, βάζουμε και λίγο καφέ στα μπισκότα για να σπάσουμε την πολύ γλύκα και βάζουμε και κουβερτούρα που ταιριάζει απόλυτα με το ζαχαρούχο καραμελωμένο γάλα και με τις μπανάνες. Κλασικές αξίες αυτές, κλασικοί συνδυασμοί. Οπότε, ρίχνω την κουβερτούρα. Εξελίσσεται πολύ ωραία, συμφωνείτε? Και βάζω από πάνω και φέτες μπανάνας. Εντάξει, μιλάμε για μπανόφι πάει, οπότε πρέπει να τονίσουμε την παρουσία της μπανάνας και εδώ στην επιφάνεια. Και η απαραίτητη καρυδόψυχα. Είναι φοβερός συνδυασμός. Αυτή η τούρτα τα έχει όλα. Συμφωνείτε? Απίθανο γλυκό. Και αυτή είναι η τούρτα μπανόφι με ωραίο καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα, με μπανάνες, ψητές, με ωραία κρέμα. Τα έχει όλα. Και πάρα πολύ εύκολη. Είμαι σίγουρος ότι θα τη φτιάξετε. Πατάτο σαλάτα με λουκάνικα και βινεγκρέτ πιπεριάς. Δεν φαντάζεστε τι πατάτο σαλάτα είναι αυτή. Ενώ έχει λίγα και καλά υλικά, έχει πολύ πλούσια γεύση. Τη συνταγή αυτή, παιδιά, την εμπνεύστηκα από ένα ισπανικό πιάτο, από ένα ισπανικό τάπα. Έτσι. Τα τάπα, ξέρετε, είναι τα μικρά μεζεδάκια που σερβίρουν στα ειδικά μαγαζιά στην Ισπανία. Είναι τα απαραίτητα συνοδευτικά για μπύρα, για κρασί. Από κάτι που δοκίμασα εκεί, λοιπόν, εμπνεύστηκα αυτή τη συνταγή για να κάνουμε μια ξεχωριστή πατατοσαλάτα. Πάμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα, γιατί πραγματικά είναι μια πατατοσαλάτα με άλλη ματιά. Γι' αυτό και η ενότητα εδώ είναι κουζίνες του κόσμου. Ερχόμαστε από την Ισπανία, εμπνεόμαστε από μια συνταγή, τη φτιάχνουμε εδώ και δοκιμάζουμε κάτι καινούριο. Ξεκινάμε το μαγείρεμα πρώτα με λουκάνικα. Εδώ θα τα μαγειρέψω με έναν διαφορετικό τρόπο. Το έχω ξανακάνει και άλλη φορά. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να δώσουμε γεύση στα λουκάνικα τα χωριάτικα. Τι κάνουμε? Τα μαγειρεύουμε με μπύρα. Απλά και ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ έχω χωριάτικα λουκάνικα κομμένα σε φετάκια. Τα βάζω εδώ σε ένα τηγάνι. Και ρίχνω μπύρα. Μπύρα τύπου Lager που δεν είναι πολύ πικρή. Παιδιά, είναι ένας φοβερός τρόπος για να μαγειρέψουμε τα λουκάνικα. Γιατί η μπύρα μπαίνει μέσα στο κρέας, το κάνει πάρα πολύ ζουμερό και πάρα πολύ νόστιμο. Πώς σας φαίνονται, κύριοι, αυτά και κυρίες? Έτσι, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο μαγειρεύω και ολόκληρα λουκάνικα, τα οποία μετά τα ψήνω στο σχαροτίγανο και γίνονται λουκούμι. Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ. Μετριάζω και την ένταση, πάω στο 5 και πάμε δίπλα να κάνουμε αυτή την ωραία βινεγκρέτ πιπεριάς. Βινεγκρέτ υπάρχουν πολλών ειδών, έτσι. Βινεγκρέτ είναι οι κρύες βινεγκρέτ όπου ανακατεύουμε λάδι, ξύδι και άλλα υλικά για να δώσουμε να κάνουμε ένα ωραίο dressing για μια σαλάτα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και ζεστή βινεγκρέτ. Αυτή θα κάνουμε τώρα. Ξεκινάω λοιπόν. Βάζω ελαιόλαδο. Πάντα ακολουθώ τις αναλογίες 1 προς 3, δηλαδή ένα μέρος ξύδι, 3 μέρη λαδιού για μια βινεγκρέτ. Και εδώ τώρα βάζω κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και προσθέτω πολτό σκόρδο με μείγμα αρωματικών. Κρεμμύδι σκόρδο στη βινεγκρέτ, απαραίτητα, ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε έτσι έντονες βινεγκρέτ, που να δώσουν γεύση στη σαλάτα μας. Τα αφήνω για πολύ λίγο, ίσα-ίσα για να υδρώσει το κρεμμύδι και μετά εδώ ρίχνω πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη,
Βλέπετε εδώ και το κρεμμύδι και η πιπεριά είναι κομμένα όλα σε πολύ μικρά κυβάκια. Και κόκκινη πιπεριά. Και τα σοτάρω για 2-3 λεπτά ή σας να μαλακώσουν τα λαχανικά. Ρίχνω μιλόξιδο και αλατίζω με ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και αυτή είναι μια ξεχωριστή βινεγκρέτ, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ και με τις πατάτες τις βραστές, αλλά ταιριάζει και γενικότερα με βραστά λαχανικά. Οπότε αν έχετε κολοκυθάκια, μπρόκολα, κουνουπίδι, πατάτες, να μια ωραία ιδέα για να δώσετε ένα ωραίο dressing και να έχετε ωραία γεύση. Αφήνω τώρα τη βινεγκρέτη για 1-2 λεπτά σε δυνατή ένταση. Δίπλα τα λουκάνικα βράζουν. Θέλουν περίπου κανένα 15 λεπτό μέχρι να πιούν το ζουμί τους εδώ αυτή την ωραία μπύρα. Και επιστρέφουμε για να συνθέσουμε την παράδοση σαλάτα. Πάμε να δούμε και την κάρτα με τελικά και γυρίζουμε. Μυρωδιές θεϊκές, η πιπεριά κάνει θαύματα. Για την πατατοσαλάτα με λουκάνικα και βινεγκρέτ πιπεριάς για 8 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια βρασμένες πατάτες, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 1 κουταλάκι του γλυκού πολτό σκόρδου, 1 πράσινη και 1 κόκκινη πιπεριά, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες, 200 γραμμάρια χωριάτικα λουκάνικα, 1 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα και 250 ml μπύρα τύπου Lager. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα λουκάνικα, όπως βλέπετε εδώ, έχουν σχεδόν στεγνώσει, έχουν μαγειρευτεί, έχουν αφρατέψει από την πύρα. Μοσχοβολάει η κουζίνα μας, είναι έτοιμα για να τα βάλουμε στη σαλάτα. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε τώρα, εδώ σε ένα μεγάλο μπολ. Βάζω πρώτα πατάτες βρασμένες. Εδώ έχω πατάτες κομμένες σε κύβους, έτσι τις έχω βράσει 15 λεπτά σε ανάλατο νερό, γιατί έχω αλατάκι εδώ πέρα στη βινεγκρέτ. Και προσέχουμε τις πατάτες να μην τις λιώσουμε, για να κρατάνε λίγο, για να μην διαλυθούν όπως τις ανακατεύουμε. Εδώ τώρα ρίχνω τα λουκάνικα. Εντάξει, προσπαθώ να μην βάλω μπύρα όσο γίνεται στραγγιστά, στεγνά. Και η μυρωδιά τους δεν παίζεται εδώ και φυσικά δεν παίζεται και η γεύση τους. Και ρίχνω και αυτή την ωραία βινεγκρέτ πιπεριάς. Εντάξει, πρωτότυπη πάντα σαλάτα. Λοιπόν, και μια τελευταία πινελιά που ακριβώς κάνουν και στην Ισπανία. Βάζω πάπρικα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και καπνιστή πάπρικα, αλλά και μια ωραία γλυκιά πάπρικα. Κάνει τη δουλειά της. Εντάξει, πάπρικα, πιπεριές είναι κλασικά υλικά στην ισπανική κουζίνα. Και έχουμε μια πρωτότυπη, υπέροχη πάντα σαλάτα. Και φυσικά βάζω και τις υπόλοιπες πιπεριές εδώ, οι οποίες είναι ομές, γιατί προσθέτουν ωραία γεύση και προσθέτουν και ωραία υφή, τραγανή. Και τις πράσινες. Την αφήνουμε λίγο τώρα να σταθεί για να δέσουν ωραία γεύσεις. Ουσιαστικά οι πατάτες θα απορροφήσουν τη βινεγκρέτ και όλες τις γεύσεις και από τα λουκάνικα. Και πάμε για σερβίρισμα. Και λίγο λεμονοθύμανο και για το χρώμα και για το άρωμα. Αυτό είναι.
Και έχουμε μία πατατοσαλάτα με διαφορετική ματιά, με σούπερ γεύση, πρωτότυπη, πεντανόστιμη. Δεν θα μείνει τίποτα στο πιάτο, είμαι σίγουρος. Είστε έτοιμοι? Είμαι πολύ σίγουρος. Έγινε. Ναι, η μπύρα, παιδιά, είναι το τέλειο συνοδευτικό. Είναι μια πολύ ωραία πατατοσαλάτα για το καλοκαιρινό τραπέζι. Και σήμερα μαγειρέψαμε ξεχωριστές συνταγές. Να σας πω τη δική μου την αγαπημένη, τα λιάτα, μοσχαρίσια. Κλασική αξία, ένα από τα πιο κλασικά πιάτα. Όμως εδώ, από ό,τι κατάλαβα, από το δημοψήφισμα που έγινε πολύ γρήγορα και από το αποτέλεσμα, νομίζω ότι η πίτσα ήταν σούπερ δημοφιλής, έτσι. Παιδιά, κλασικές αξίες σήμερα. Θέλω να κρατήσετε την ιδιαίτερη βινεγκρέτη που κάναμε στην πατατοσαλάτα. Όσο για τη σπιτική πίτσα, σας έδωσα ωραίες συμβουλές για να απολαμβάνετε ωραία βάση και ωραίες πίτσες όλο το καλοκαίρι. Όσο για το γλυκό του μπανόφι, εντάξει, δεν έχω λόγια, νομίζω ότι είναι από τα πιο εύκολα, δροσερά και νόστιμα, ωραία γλυκά που θα απολαύσετε αυτό το καλοκαίρι. Σας έχω δώσει αρκετές συνταγές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπείτε στην κουζίνα και αυτή την εβδομάδα και να μεγαλουργήσετε. Εγώ σας περιμένω και στα παρακάτω επεισόδια. Σας χαιρετώ για σήμερα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.